Περιστατικό με τη Σαμοθράκη, γιατί αυτοί οι 1500 άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν θα είναι πάρα πολύ κακοί πρεσβευτές ενός νησιού που για πολλούς λόγους έχει την ανάγκη της τουριστικής δραστηριότητας και σε μεγαλύτερη διάρκεια από το καλοκαίρι. Θα ευχόμουν επίσης να μην αποτελούσε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί το ζήτημα των λιμανιών, των εγκαταστάσεων και των υποδομών είναι μια μακροχρόνια περιπέτεια της ελληνικής περιφέρειας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δούμε πού είναι η παθογένεια πέρα από την πολιτική διελκυστίδα ή την κομματική διελκυστίδα. Γιατί με την επικοινωνιακή τακτική της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και για τον τορπιλισμό της Έλλης. Στην Χαλκιδική, για παράδειγμα, υπάρχει το δεύτερο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Ελλάδας. Ξέρετε ποιο είναι? Της Ουρανούπολης, όπου μεταφέρονται εκατοντάδες χιλιάδες... Στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος. Mm-hmm. Είναι το δεύτερο σε μέγεθος επιβατικό λιμάνι. Ξέρετε πόσα χρόνια η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως, που έχει την ίδια λογική με την κυβέρνηση την παρούσα, ξέρετε πόσα χρόνια με αδιέξοδες διαδικασίες, με πλημελείς υποστηρίξεις, ναι, με άγωνους διαγωνισμούς, με μία σειρά προσπαθειών ατελέσφορων, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Πάμε τώρα σε Σαμοθράκη και κλείνω πολύ. Πολλά λιμάνια τους άλλους, είπαμε και στον Υπουργό αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν είναι το μοναδικό της Σαμοθράκης. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, αδικεί και την ίδια την κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί μόνο με επικοινωνιακούς τρόπους να προσπαθείς να λύσεις ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να είχε έμεσες παρεμβάσεις. Εγώ δεν αμφισβητώ ούτε τον κακό καιρό, ούτε την αποικιακή σύμβαση που υπεγράφει το 2009 με ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στη δημόσια ζωή, τον κύριο Μανούση. Ήταν το δεξί χέρι του πρώην Υπουργού Κούβελα, ιδιοκτήτης του New Channel. Το θυμάστε, η Μαρία είναι μικρότερη. Αλλά εσύ, Νίκο, πρέπει να το θυμάσαι το New Channel. Ναι, για μια δεκαετία πριν. Ναι, έτσι. Το New Channel που μετά πήγε στον Ανδρουλιδάκη, στον επενδυτή, έγινε ακόμα ψάχνει. Ναι. Μπράβο, αμαρτωλές ιστορίες. Αυτός είναι ο πλειοκτήτης της συγκεκριμένης γραμμής. Θα μπορούσαν να υπάρχουν παράλληλα μέτρα. Δηλαδή, άκουσα σήμερα τον Υπουργό να λέει ότι ούτε πλοία του πολεμικού ναυτικού. Έχω κάνει ρεπορτάζ πολλές μέρες για τον κύριο Μανούς στα ελληνικά νησιά. Τέλος πάντων. Ναι, για να θυμηθούμε λίγο πόσο από το 9 γίνεται εφοπλιστή. Ελάτε να σου πούμε. Όταν αντιμετώπισε, το πρόβλημα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιανουάριο του 2019, είπατε ότι δόθηκε λύση. Βρέθηκε λύση με τον εφοπλιστή και τι καλά που είναι εφοπλιστής. Δεν βρέθηκε. Τώρα γιατί τα αλλάζει. Το 2009 η σύμβαση λήγει το 19. Είναι 19. Στο αντίστοιχο πρόβλημα το 2019 το Γενάρη πανηγυρίζατε που βρέθηκε λύση με τον εφοπλιστή που έβαλε το ΣΑΟΣ 2 πάνω στη γραμμή. Δεν είναι πανηγυρισμός το να έρχεσαι σε συνεννόηση με έναν πλειοκτήτη τον οποίο δεν επέλεξες, δεν έβαλες τους όρους της σύμβασης ως κυβέρνησης, το κληρονόμησες, αλλά αυτό είναι άλογο, δεν θα δικαιολογηθώ και για παραλήψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Ναι. Εσείς και πιστεύετε, να και ο κύριος Οικονόμου και η Μαρία και εσύ Νίκο, πιστεύεις ότι επί 10 ημέρες δεν μπορούσε να υπάρχει μια εμβαλματική παρέμβαση για αυτούς τους 1500 ανθρώπους που γράφανε πινακίδες στα αγγλικά? Πιστεύεις ότι δεν μπορούσαν να πάνε μερικά πλοία του ναυτικού να αποφορτήσουν την κατάσταση? Δεν μπορούσε να δέσει. Μας είπε σήμερα ο Υπουργός ότι δεν μπορούσαν να δέσουν ούτε τα πολεμικά πλοία. Μάλιστα. Τα λιμανιού. Δεν μπορούσαν να πάνε να δέσουν. Πότε το σκέφτηκαν και πώς έγινε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτή την ιστορία πάμε τώρα... μας να απαντήσει ο κύριος Οικονόμου. Και πάμε τώρα, δευτερόλεπτα θα πω, ναι, για την επικοινωνιακή χειδαιότητα. Δηλαδή, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ώρα που οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι και ένα από αυτά που βρίσκει να πει είναι αν συνεχίζει τις διακοπές του κύριος Τσίπρας. Ξέρετε, η σοβαρότητα στην πολιτική έχει σχέση και από λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα που σε λίγες ώρες μετά την πασαρέλα αξίρις των ανδρών στις πυρκαγιές. Συγγνώμη τώρα, είναι κακό. Σας έχει φέρει τη γενιά εδώ ο κύριος Οικονόμου. Κακό είναι, δηλαδή. Αυτό λέω ότι είναι ίσονο σημασία ζητήματα, αλλά προσέξτε. Γιατί το βάζετε? Θα σας πω γιατί. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το κύρος που έχει θέτει σε δύο προβλήματα, Φωτιές και Σαμοθράκη, το ερώτημα πού είναι ο αρχηγός αντιπολίτευσης, την ίδια ώρα που βλέπουμε τον αναστενάρη πρωθυπουργό, επιτρέψτε μου, τον αναστενάρη πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να κρατάει τα αρβιλάκια σε μια παραλία στην Κρήτη. Ναι. Ο οποίος είναι έξι έγινε μετά όμως, έτσι. Λίγες ώρες. Δεν είχε αποφορτιστεί το θέμα της Σαμοθράκης. Πήγε στην Εύβοια και επέστρεψε στις διακοπές. Ελάτε, κύριε Οικονόμου. Σχολιάστηκε πάρος, κύριε Οικονόμου, ότι χθες από τις συσκέψεις έλεγε.